Ζητήματα στελέχωσης και δυνατοτήτων κάλυψης οργανικών θέσεων του λιμενικού σώματος εξοπλισμού και ελέγχων που γίνονται τέθηκαν στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Στη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών. Στον Υπουργό τέθηκε και το κτηριακό του Κεντρικού Λιμεναρχείου και των υπηρεσιών που δεν βρίσκονται σε ενιαίο χώρο. Φυσικό από τη στιγμή που επισκέπτομαι την Πάτρα, πρώτος μου σταθμός να είναι το Λιμεναρχείο. Να δω τα στελέχη. Τη διοίκηση και τα στελέχη του λιμενικού σώματος που έχει την ευθύνη στην ευρύτερη περιοχή, να ακούσω προβλήματα που υπάρχουν. Μου ετέθηκε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών, διότι βρίσκονται σε εγκατεστημένα κτίρια και όχι σε νέο κτίριο και συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε αυτό το ζήτημα να λυθεί για να μπορεί η υπηρεσία να είναι και πιο αποτελεσματική. Ο Υπουργός συνεχάρει τη διοίκηση εξωματικούς και υπαξωματικούς του λιμενικού σώματος για τις επιτυχίες που έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ υποσχέθηκε το επόμενο διάστημα την προμήθεια μέσω διαγωνισμών, εξοπλισμού θαλάσσιας επιτήρησης όπως και επιπλέον συστήματα X-Ray. Μεγάλο τμήμα της συζήτησης απασχόλησε το θέμα του εμπορικού τμήματος του νέου λιμανιού, της Πάτρας και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να προκύψει η πολυπόθετη χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα έμεινε μια περιγραφή. Η χρηματοδότηση θα είναι από κρατικά χρήματα ή από ΕΣΠΕ. Για να μπει στο ευρωπαϊκό δίκτυο πρέπει να μπει στο ΣΠΕΜ. Συμφωνώ, είναι προϋπόθεση. Αλλά δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το κάνει. Η δέσμευση ήταν ότι ακόμα και αν δεν βρει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα βρει τα χρήματα για να το κάνει. Τώρα δεν θα μα πει και σήμερα πώ θα τα βρει. Είναι προϋπόθεση. Αλλά πρέπει να δούμε αν θα εντευθεί στο περιφερειακά χρήματα. Ο στόχο είναι ότι. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε. Σαν Υπουργείο. Η υπόθεση θα στηριχθεί μέχρι εκεί που από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα μπούμε και στο πρόγραμμα αυτό. Θα δούμε και τι δυνατότητες υπάρχουν από το ΕΣΠΑ. Πρέπει το εμπορικό τμήμα να τελειώσει. Η ένταξη στο στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών είναι αναγκαία προκειμένου να αποκτήσει άλλο ένα εργαλείο το λιμάνι μας για να διεκδικήσει χρηματοδότηση για το έργο αυτό. Βεβαίως, η ένταξη στο ΣΠΕΜ είναι μία συνθήκη αναγκαία μεν, αλλά όχι και ικανή. Με την έννοια ότι αν δεν είσαι στο ΣΠΕΜ δεν μπορείς να χρηματοδοτηθείς, αν είσαι στο ΣΠΕΜ μπορείς να διεκδικήσεις τη χρηματοδότηση.